Ο Παύλο Τσίμα μαζί μα. Η πίεση συνεχίζεται στην Τουρκία, Παύλος, από όλα τα μέτωπα όπω βλέπουμε. Και σε ό,τι μα αφορά, είδαμε. Μάλλον όχι ότι αφορά μόνο εμά, αλλά και τι σχέσει τη Τουρκία με την Ευρώπη. Είδαμε ένα σκηνοθετημένο, καλά σκηνοθετημένο, συντονισμένο θεατρικό, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά στο, στο, στην ένταση με την οποία στηρίζει τι θρησκευτικέ ελευθερίε η γείτονα. Η οποία, ναι. Ένα σχέδιο που εξελίχθηκε και σε τουρκικό και σε ελληνικό έδαφο. Ναι, σωστά. Ε, σαν να μην έγινε αυτό που έγινε πέρσι, δηλαδή σαν η Αγία Σοφιά να μην μετατράπει ξαφνικά από μουσείο ε, τη Οικουμένης σε τζαμί, ε, ω πράξη σεβασμού των θρησκευτικών ελευθεριών ε, και των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει. Ε, εκείνο που μου κάνει εντύπωση. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι. Σαν να μην ε... έχει συγγνώμη, σχεδόν εξανεμιστεί η ορθόδοξη η ελληνική κοινότητα τη πόλη, τη πόλη. Προφανώ. Ε, με στη συνθήκη της, ε, στις συνθήκες με τις οποίες τελείωσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η ελληνοτουρκική σύγκρουση το 1922 ε, η, η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης η ελληνική μειονότητα ορίζεται ως ελληνική mm -hmm. ε, η μειονότητα της Στράκης ορίζεται ως μουσουλμανική Ακριβώς. και όχι ως τουρκική γιατί απλώς ο το Τουρκικό κράτος δεν υπήρχε ακόμη δημιουργήθηκε ε, επί των του πολέμου. Ναι, και όχι μόνο τόσο. επιμένουν σε αυτό, αλλά εχθές ο Υφυπουργό εξωτερικών της Τουρκίας έβαλε και θέμα τουρκικής μειονότητα στη Θεσσαλονίκη. Καλά. Δηλαδή, τι άλλο θα ναι. ακούσουμε. Οι πληθυσμοί από τη Θεσσαλονίκη, όπως και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και από όλη την υπόλοιπη Τουρκία, ε, αντα... Αντιλάχισαν. Συνεπώ, μειονότητε σε κανένα άλλο μέρο δεν υπάρχει εκτό από τη Θράκη όπου ρητά αναφέρεται ε, στη συνθήκη τη Λοζάνη. Σε πάση περιπτώσει, αυτά είναι πραγματικά παράξενα πράγματα και ε, ε, ανόητα πράγματα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ η Τουρκία καταβάλει αυτόν τον τον καιρό μια τρο... πολύ συστηματική προσπάθεια να κλείσει τα μέτωπα που η ίδια άνοιξε με την Αίγυπτο, με του Σαουδάραβε, mm -hmm. με του Ισραηλινού και με την Ελλάδα ω ένα βαθμό, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με την οποία προσπαθεί. Να συνεχίσει να τροφοδοτεί έστω και σε χαμηλότερου τόνου, έστω και σε άλλο επίπεδο, ένα μέτωπο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν μπορεί να το κάνει με τον τρόπο που το έκανε πέρσι, βγάζοντα πλοία στη θάλασσα δηλαδή και δημιουργώντα τέτοιου είδου προκλητικά επεισόδια. Το κάνει όμω με το θέμα των θρησκευτικών ελευθεριών ή των μειονοτήτων. Προσπαθεί να δημιουργήσει την, την, την εικόνα του, του φταίχτη ότι θύματος στον εαυτό της, ότι και η Ελλάδα και του, φταίει και του για και Ελλάδα το ένα, φταίει. για το άλλο, για το παράλληλο. Ναι. Τώρα η Ελλάδα φταίει που δεν α, σέβεται κατά τον Ερντογάν ναι. τα, τα δικαιώματα της μειονότητα στην Θράκη σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία όχι μόνο τα, τα σέβεται, Προσπαθώ και να καταλάβω παραπάνω. γιατί το κάνουν αυτό, γιατί δηλαδή διατηρούν ένα μέτωπο λοιπόν. ανοήτω με την Ελλάδα. Προφανώ είναι μια παλιά πολιτική. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε Τούρκου υπουργού να πηγαίνουν στη Θράκη και να λένε παρόμοια πράγματα. Γίνεται δεκαετίε τώρα. έχουν ένα λόγο παραπάνω να το κάνουν, διότι το ΑΚΕΠ, το κυβερνόντ κόμμα, έχει χάσει αρκετά από του δεσμού που έχει με του μειονοτικού πληθυσμού τη Θράκη, διότι η επιρροή Γκιουλέν παραμένει mm -hmm. ισχυρή εκεί. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειε. Η ουσία είναι νομίζω ότι η Τουρκία έχει μπροστά τη δύο πολύ κρίσιμα ραντεβού. Το ένα είναι 14 Ιουνίου, η συνάντηση Ερντοάν-Μπάιντεν στο περιθώριο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ. Όλα τα λεφτά τη, τα έχει βάλει σε αυτήν τη συνάντηση, περιμένοντα ότι εκεί θα αλλάξει επιτέλου το σκηνικό και οι σχέσει Αμερική-Τουρκία θα επανέλθουν. Τη βοηθάει σε αυτό το περιβάλλον και απέναντι στα θέματα που τη θέτουν οι Αμερικανοί οι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθεριών. Δεν <Τι> μπορείτε το αυτό με ένα επικοινωνιακό σοου, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Να έχει ένα επιχείρημα να λέει. Βοηθάει σε αυτό το... το δεύτερο κρίσιμο ραντεβού είναι λίγε μέρε αργότερα η Σύνοδο Κορυφή τη Ευρώπη, όπου κρίνονται και το μεταναστευτικό και τα λεφτά που θα πάρει και η μερική, α πούμε, η βελτίωση τη Τελωνιακή Ένωση που ζητάει η... Η... η, Τουρκία. Και εκεί τη βοηθάει να βγει από τη θέση του κατηγορούμενου και να φτιάξει μια φανταστική κατηγορία σε βάρο τη Ελλάδα. Α ελπίσουμε ότι μέχρι εκεί μείνει το πράγμα. Για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.